τελευταία. Ολοκληρώθηκε μια διαδικασία, νομίζω, πάρα πολύ σημαντική. Εδώ, ουσιαστικά, μια νέα μέρα για την ΕΡΤ, για τη δημόσια τηλεόραση. Εδώ στο Ραδιομέγαρο. Να ξεκινήσω από τον κύριο Νίκο Παπά, τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Τι σηματοδοτεί αυτή η μέρα για την ΕΡΤ? Νομίζω ότι είναι ακόμη ένα βήμα. Ζήσαμε και άλλα σημαντικά βήματα τα τελευταία δύο χρόνια. Νομίζω ότι... Καλημέρα σας καταρχήν. Νομίζω ότι είναι η στιγμή που τελειώνουμε με τη δεύτερη σημαντικότερη συνέπεια του μαύρου, το οποίο έπεσε το 2013. Το 2013 είχαμε το βίο κλείσιμο της ΕΡΤ, με αποτέλεσμα ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας να μείνει έξω από τη νέα ψηφιακή εποχή και να εξαρτάται όλα αυτά τα χρόνια από ιδιώτη πάροχο του ψηφιακού σήματος. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας και τη διοίκηση και το προσωπικό, το τεχνικό της ΕΡΤ, το οποίο κατάφερε και εσωτερικές αγκυλώσεις αλλά και εξωτερικές πιέσεις να υπερβεί και να ξεπεράσει, και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τότε που τελείωσαν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και μέσα σε αντίξωες καιρικές συνθήκες κατάφερε να αναπτύξει το αυτόνομο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ. Είναι το δημόσιο δίκτυο διανομής ψηφιακού σήματος. Είναι ένα δίκτυο για το οποίο σε άλλες χώρες είναι αυτονόητο, αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς χρειάστηκε να δοθεί μάχη σε πάρα πολλά επίπεδα για να φτάσουμε στο επιθυμητό. Δεν θα εξαρτάται λοιπόν η δημόσια τηλεόραση από κανέναν για να μεταφέρει το σήμα της, και νομίζω ότι αποκαθιστούμε το αυτονόητο εκτόπισμά της και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κύριε Υπουργέ, το κόστος επίσης. Το κόστος, αυτό, το κόστος, τι εξοικονομεί η ΕΡΤ? Πάνω από 1,5 εκατομμύριο, το οποίο είναι περίπου το ίδιο με αυτό που χρέωνε ο ιδιώτης πάροχος, η Digia, στην ΕΡΤ για να διανέμει το σήμα της. Άρα μιλάμε για μια επένδυση η οποία βγάζει τα λεφτά της από την πρώτη χρονιά της χρήσης. Δεν είναι όμως αυτό το κρίσιμο. Το κρίσιμο είναι η αυτονομία της υποδομής. Και παραπάνω να κόστιζε, θα έπρεπε αυτή η κίνηση να γίνει, ακριβώς διότι είναι θέση αρχής η δημόσια τηλεόραση αυτόνομα να μπορεί το σήμα της να το διανέμει. Η δημόσια τηλεόραση σε όλη τη χώρα, σε όλη την επικράτεια, είναι μία δομή συνοχής της χώρας και του λαού μας. Και έχουμε χρέος όλοι να την προστατέψουμε ως κόριο οφθαλμού. Και βέβαια, κύριε Υπουργέ, ναι. Να ρωτήσουμε κάτι τον Υπουργό πριν περάσουμε στον κύριο Κρέτσο σε σχέση με το κόστος. Δεν έχει επιστροφή ο Υπουργός, μας ακούτε? Θα μεταφέρω εγώ την ερώτηση. Ωραία. Ναι. Αυτό που ρωτάνε πολλοί τηλεθεατές έχει να κάνει με το κόστος. Και με το κόστος, πέρα το ότι μας λένε για την αυτονομία αυτή, υπήρξε μια καθυστέρηση λόγω του μαύρου. Έχει γίνει ένας απολογισμός για το κόστος αυτού του μαύρου? Θέλουμε, Προκόπη, να το μάθουμε και εμείς οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Για το κόστος του μαύρου. Είναι κρίσιμη ερώτηση και είναι απολύτως προφανές ότι αυτά δεν θα μείνουν στο σκοτάδι. Ήδη είμαστε στη διαδικασία προετοιμασίας και συγκρότησης της Επιτροπής, η οποία θα αποτιμήσει το τι κόστισε στο δημόσιο το βίαιο κλείσιμο της ΕΡΤ, διότι η ΕΡΤ τη στιγμή που έκλεισε είχε κάποιες συμβάσεις οι οποίες δεν εκτελέστηκαν, δημιουργήθηκαν υποχρεώσεις. Θα δούμε τι έγινε και με τον εξοπλισμό και με όλη την περιουσία. Και προφανώς, προφανέστατα, κάνουν λάθος όσοι νομίζουν ότι αυτά θα μείνουν πίσω από την κουρτίνα. Δεν θα μείνουν πίσω από την κουρτίνα, θα τα μάθει και ο κόσμος και θα πράξουμε και εμείς τα δέοντα. Πολύ ωραία, το περιμένουμε λοιπόν αυτό. Ο κύριος Κρέτσος, νομίζω ότι έχει νόημα, Νίκο, να μας πει λίγο αυτό για το οποίο αναφέρθηκε και ο Υπουργός, την προσπάθεια που έγινε. Γιατί χρειάστηκε να γίνει προσπάθεια σε θεσμικό, ίσως σε νομικό επίπεδο, σε γραφειοκρατικό επίπεδο, για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα. Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε απλώς να ευχαριστήσω και τον κύριο Φίλο και την προηγούμενη διοίκηση και την παρούσα διοίκηση, πάνω απ' όλα τους εναερίτες μας, τους ανθρώπους που δούλεψαν σε δύσκολες συνθήκες, σε δεκάδες μέτρα πάνω στους, να γίνει εγκατάσταση των πομπών γρήγορα. Είμαι συγκινημένος και πολύ χαρούμενος. Είναι μια ιστορική ημέρα για δημόσια τηλεόραση. Αποκτά τη δική της αυτοτέλεια, τη δική της αυτονομία. Αυτό νομίζω μας δίνει και δυνατότητες να λύσουμε και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τη μετάβαση στο ψηφιακό σήμα, η οποία έγινε με σκανδαλώδη τρόπο. Τρόπο ο οποίος απέκλεισε χιλιάδες ανθρώπους, συμπολίτες μας, από την τηλεόραση. Και η τηλεόραση δεν είναι ένα απλώς μέσο ψυχαγωγίας. Είναι ένα μέσο, αν θέλετε, κοινωνικοποίησης. Είναι ένα μέσο εκμάθησης αξιών, κανόνων, πληροφόρησης.
Είναι το μέσο το οποίο θα μας βοηθήσει να διασώσουμε την ελληνική γλώσσα, διότι είμαστε ένας μικρός λαός και δυστυχώς η ελληνική γλώσσα δεν είναι η πιο διαδεδομένη στο διαδίκτυο. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, πραγματικά είμαι συγκινημένος, να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και τη διοίκηση. Και νομίζω ότι το νέο δίκτυο της ΕΡΤ δίνει και δυνατότητες να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο στην αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων πρόσβασης έχουν οι πολίτες αυτής της χώρας, στο ψηφιακό σήμα, στην τηλεόραση, να δούμε θέματα που έχουν προκύψει και σε συνεργασία με την ΤΖΕΑ. Και γιατί όχι, ας γίνει και μια δημόσια συζήτηση γι' αυτό, ας πάρει θέση σε αυτό και η αξιωματική αντιπολίτευση, να δούμε και τα θέματα των περιφερειακών καναλιών, τα οποία υποφέρουν από την ύπαρξη ενός μονοπωλίου μέσα από την ΤΙΤΖΕΑ. Να δούμε επίσης και τα ζητήματα που ενδιαφέρουν και τους πολίτες, δηλαδή εμείς θα κάνουμε απόσβεση από το νέο δίκτυο της ΕΡΤ μέσα σε ένα χρόνο. Δίναμε περίπου 1,5 εκατομμύριο όλοι οι πολίτες της χώρας σε ένα ιδιωτικό μονοπόλιο. Αυτή τη στιγμή το νέο δίκτυο είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Ήρθε για να μείνει και, όπως σας είπα και προηγουμένως, νομίζω μας δίνει και πρόσθετες δυνατότητες και σε συνεργασία με τον ψηφιακό πάροχο της ΔΙΤΖΕΑ να συζητήσουμε περισσότερο πώς μπορεί το σήμα, το αγαθό της τηλεόρασης, το αγαθό της ενημέρωσης να παρέχεται σε όλους τους πολίτες της χώρας. Προκόπη, μία διευκρίνηση, γιατί ανοίγει ένα πολύ σημαντικό θέμα ο κύριος Κρέτσος σε σχέση με το ψηφιακό μπουκέτο της ΕΡΤ και αν μπορεί να φιλοξενήσει και τους περιφερειακούς σταθμούς, αλλά ως πάροχος να έχει και αυτή τη δυνατότητα. Πολύ σημαντικό αυτό. Οι περιφερειακοί σταθμοί, όπως είπατε, υποφέρουν. Κοιτάξτε, θα δούμε το τεχνικό ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, προέχει η δεύτερη πολυπλεξία να καλύπτει όλο το περιεχόμενο της ΕΡΤ. Αλλά νομίζω ότι σταδιακά, σε ένα βάθος χρόνου και σε επίπεδο συνεννόησης, αστική δημοκρατία έχουμε. Ας λύσουμε λίγο αυτά τα θέματα του μέσων μαζικής ενημέρωσης, του αγαθού του πληροφορείν, του πληροφορήστε με έναν τρόπο συνένεση επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Αλλά νομίζω ότι μας δίνει νέες δυνατότητες και η ΕΡΤ έχει αποδείξει ότι πραγματικά τηρεί αυτό το οποίο προβλέπεται από το Σύνταγμα όσον αφορά την ανταποδοτικότητά της, όσον αφορά την δυνατότητα να δίνει φωνή σε διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες και να προσφέρει και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό και στην ενημέρωση. Μάλιστα. Κυρίος Πέτρος Φίλος, ο Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ. Για να μας πει τι αλλάζει. Δηλαδή, τι αλλάζει από εδώ και πέρα. Ακριβώς. Τι καινούργιες δυνατότητες και σε σχέση με τις δυνατότητες που προσφέρει το δίκτυο, ένα πολύ μεγάλο δίκτυο, 156 κέντρα εκπομπής, 800 αναμεταδότες εκπομπή, ένα πολύ μεγάλο δίκτυο, το οποίο επίσης έγινε και πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους τεχνικούς της ΕΡΤ, από το προσωπικό της ΕΡΤ, έτσι ώστε πολύ γρήγορα να μπορέσει να λειτουργήσει. Αλλάζει βασικά το χαρακτηριστικό, το ότι είναι δικό μας, ελέγχεται από μας και το συντηρούμε πλέον και το κρατάμε έτσι όπως πρέπει να το κρατήσουμε εμείς οι ίδιοι. Η ποιότητά του είναι σχετικά καλύτερη από την προηγούμενη που είχαμε και προφανώς είναι ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο έγινε με πολύ καλό συντονισμό τόσο της πολιτικής όσο και της διοικητικής πλευράς της ΕΡΤ, αλλά περισσότερο υπέφεραν οι άνθρωποι στους 2,5 μήνες αυτούς που βάλανε ούτε λίγο ούτε πολύ σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες 85 αναμεταδότες και πομπούς στα δυσκολότερα σημεία που υπήρχαν. Πολύ, πολύ σημαντική δουλειά. Οι εναρίτες δούλεψαν. Μάλιστα. Σε δύσκολες συνθήκες, πολύ δύσκολες συνθήκες. Όλοι μας οι τεχνικοί, και οι εναερίτες και οι υποστηρικτές του δικτύου και οι επισκευές που κάναμε, γιατί χρειάστηκε να γίνουν και πολλές επιδιορθώσεις παλαιών πομπών που είχαμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το δίκτυο ζωντανό. Και δεν σταματά εδώ η δουλειά. Η συντήρηση του δικτύου είναι πραγματικά πολύ δύσκολη και μην ξεχνάτε ότι έχει φύγει πλέον ο στρατός που έκανε εκχιονισμούς σε ορισμένα σημεία και χρειάζεται να κάνουμε εκχιονισμούς με δικά μας μέσα, δικά μας μηχανήματα. Δικά μας, όταν λέω, ενοικιαζόμενα μηχανήματα, γιατί η ΕΡΤ δεν διαθέτει αυτή τη δυνατότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο, Προκόπη, από εκεί. Ναι, δεν ξέρω αν θέλησε ο Παναγιώτης Καλφαγιάννης, ο πρόεδρος Φοσπέρτ, είναι εδώ και νομίζω ότι για τους ανθρώπους της ΕΡΤ που έχουν δουλέψει, που εργάστηκαν πολύ σκληρά για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα, ένα μήνυμα και από τον Παναγιώτο Καλφαγιάννη. Είναι μια μέρα δικαίωσης. Είναι μια δικαίωσης γιατί λύθηκαν προβλήματα, μείνανε στην άκρη τα βαρύδια. Είναι μια νέα αρχή.
που πρέπει να συνεχίσει στο επενδυτικό πρόγραμμα αλλά και σε ανθρώπινους πόρους. Η ΕΡΤ είναι παρούσα και θα είναι για πάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Είπαμε από σήμερα η ΕΡΤ εκπέμπει.